εμφανίζεται με τη μορφή ενός τρομακτικού ή περίεργου βίντεο που κεντρίζει το ενδιαφέρον και παρακινεί το χρήστη να το ανοίξει για να το δει. Στην πραγματικότητα όμως, τα περίεργα αρχίζουν έπειτα, καθώς πρόκειται για ένα ιό που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Κατόπιν ανακοίνωση της δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στις 10 του Μάη, εμφανίστηκε ένας καινούριο ο οποίος προσβάλλει τους χρήστες του Facebook. Μια γοργόνα, ένα τέρα το οποίο βρήκαν πεθαμένο σε μια έρημο. Τέρατα τα οποία τρώνε καπετάνιου στη θάλασσα. Το χειρότερο τροχείο που έχει γίνει με μηχανή και τι έχει συμβεί στην άσφαλτο. Απαιτείται μετά ένα επιπλέον κλικ, το οποίο απαιτεί να γίνει και δημοσίευση στον τοίχο του χρήστη του Facebook. Μόλι ο χρήστη πέσει την παγίδα, αυτόματα εγκαθίσταται κακόβουλο λογισμικό, εξασθενώντα τι αντιστάσει ασφαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Βέβαια το βίντεο αυτό δεν εμφανίζεται ποτέ. Ανοίγει κερκόπορτε, τι λεγόμενε backdoor και κόπορτες στο διαδίκτυο, χαμηλώντα την ασφάλεια την οποία παρέχει ο υπολογιστή και δημοσιεύοντα απόρριτα πράγματα τα οποία ενδεχομένω να έχουν οι χρήστε στον υπολογιστή του προ τα έξω. Ο ιό παρεμβαίνει ακόμα και στο φιλομετρητή του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλάζοντα τη μηχανή αναζήτηση και μειώνει αισθητά την απόδοση του μηχανήματο, ενώ εμφανίζονται ακόμα και ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα. Να βγάλει άλλη αρχική σελίδα, ενδεχομένω αρχική σελίδα την οποία θέλει ο επιτίδιο, ο οποίο βάζει το υλικό να προβάλλει και να δείξει προ τα έξω. Εγκαθιστώνται κακόβουλα προγράμματα τα οποία κάνουν τον υπολογιστή να καθυστερεί, κάνουν τον υπολογιστή να δυσλειτουργεί. Και γιατί όχι, εφόσον μιλάμε για προγράμματα, να υπάρχουν. Πέσουμε και στι περιπτώσει που έχουμε φαινόμενα στα οποία τρέχει το πρόγραμμα και μετά την πρώτη επανεκκίνηση του υπολογιστή, δεν ξαναξεκινάει πάλι ο υπολογιστή. Γενικά, οι χρήστε του Facebook θα πρέπει να προσέχουν να μην κάνουν κλικ το οτιδήποτε του φαίνεται εντυπωσιακό από τη στιγμή που αυτό προέρχεται από πηγέ τι οποίε δεν γνωρίζουν. Ο Ιώσο εκμεταλλεύεται την περιέργεια των χρηστών για να εξαπλωθεί και στου φίλου του χρήστη, μεταδίδοντα πληροφορίε με παράνομο περιεχόμενο. Τι πρέπει όμω να κάνει όποιο έχει ανοίξει ήδη ένα τέτοιο βίντεο. Καλό είναι όσοι δεν είναι σίγουροι για το αν έχουν κάνει κλικ κάπου ή δεν θυμούνται καλά αν το κάνανε ή αν βλέπουν περίεργε δυσλειτουργίε στον υπολογιστή του να ενημερώσουν άμεσα τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να δουν μετά, για να δει και αυτή με τη σειρά της περαιτέρω πώς θα προβεί σε άμεσες λύσεις. Μεγάλη προσοχή λοιπόν γιατί η περιέργεια ενίοτε σκοτώνει και τους υπολογιστές.